Σουσού μου, τι κάνεις Σουσού? Καλά είσαι αγάπη μου. Τι θα σου δώσω να φας σήμερα? Γαλοπούλα θες? Τέλεια, ωραία. Πάω να σου βάλω. Ορίστε Σουσούδη. Φάε, κοίτα. Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Για όσους δεν με ξέρουν, εγώ είμαι η Μαρία. Και αυτό είναι ένα ακόμη καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε εορταστικό μακιγιάζ, χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, θα δείξουμε ντύσιμο για τη μέρα των Χριστουγέννων και τέλος πάντων θα κάνουμε μποτέ. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά αυτό εδώ πέρα το primer που είναι της NYX. Αυτό λοιπόν θα το ψεκάσουμε σε όλο μας το πρόσωπο. Αχ, τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, γιατί θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε γιατί θέλουμε να κρατήσει το make-up και να μην σπάσει. Το make-up που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι της NYX, είναι από NYX. Το Can't Stop, Won't Stop, που είναι ένα full coverage foundation. Εγώ έχω breakouts γενικά στο πρόσωπό μου, το πειράζω κιόλας, δηλαδή έτσι και βγάλω κάποιο σπυράκι, γίνεται χαμός, πάω και τους πάω από πάνω, τα κάνω όλα σημάδια, γιατί σας λέω τώρα, σας αειδιάζω. Αλλά το κάνω αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, θα βάλω make-up, κάπως έτσι. Νομίζω έβαλα αρκετούτσικο, έτσι έβαλα μια πολύ τίμια ποσότητα. Λοιπόν, και θα χρησιμοποιήσω το beauty blender μου για να το μπλεντάρω. Αυτό το beauty blender, το μαύρο, υποτίθεται ότι είναι για ένα πιο καλλιπτικό αποτέλεσμα. Εγώ με αυτό το σφουγγαράκι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί και πετυχαίνω την κάλυψη που θέλω, αλλά ταυτόχρονα δεν βγαίνει βαρύ το αποτέλεσμα. Απλώνουμε καλά. Πάμε στο concealer μας. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το concealer της L'Oréal Paris, το More Than Concealer. Είναι στην απόχρωση βανίλα, 326. Θα καλύψουμε τους μαύρους κύκλους μας. Το θέμα με αυτό το κονσίλερ είναι ότι πέφτει αρκετή ποσότητα. Οπότε προσπαθώ, δεν το ξαναβουτάω και θα προσπαθήσω έτσι λίγο να την απλώσω. Να την τραβήξω και προς τα κάτω. Θα βάλουμε και στις ρινοπαριακές. Θα βάλουμε και πάνω σε σημαδάκια, για να τα καλύψουμε λίγο καλύτερα, και στη μυτούλα. Τώρα έχουμε κάνει κάποιο ινδιάνικο μακιγιάζ, είμαστε σαν Ινδιάνοι σε αυτή τη φάση. Νιώθετε και εσείς άβολα όταν βάφεστε και θα μπει κάποιο αγόρι της οικογένειας ή ο φίλος σας ή το αγόρι σας και θα σας δει σε αυτή την κατάσταση? Και μου συμβαίνει συχνά με το αγόρι μου. Λοιπόν, οπότε, το μπλεντάρουμε. Λοιπόν, αυτό το κονσίλερ το επέλεξα σήμερα για την απόχρωσή του, γιατί πιστεύω ότι θα δώσει πολύ φως στα μάτια, είναι έτσι πιο ανοιχτή απόχρωση. Αλλά δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο τρόπος που απλώνει. Δηλαδή πιστεύω το κονσίλερ της Maybelline, αυτό το κλασικό με το σφουγγαράκι, είναι καλύτερο στο πώς κάθεται στο πρόσωπο. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο βήμα, πάμε να σετάρουμε. Θα σετάρουμε την πούδρα της Huda Beauty, που είναι πραγματικά η αγαπημένη μου πούδρα για σετάρισμα. Βέβαια όλοι λένε για τη Laura Mercier, δεν την έχω δοκιμάσει όμως ποτέ. Έχω πάρει αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, το baking που κάνω. Και μου αρέσει παιδιά περισσότερο το πώς μυρίζει. Μυρίζει σαν την πιο ωραία κολόνια που έχετε μυρίσει ποτέ σας, την πιο θηλυκή. Λοιπόν, οπότε ο τρόπος είναι γνωστός, έχω εδώ πέρα το προϊόν. Και θα πάω με το beauty blender, το οποίο είναι λίγο νοπό γιατί το έπλυνα προηγουμένως. Και θα πάρω την πούδρα και πάω κάτω από τα μάτια να κάνω baking. Και με ό,τι έχει απομείνει θα πάω έτσι πάνω σε σημαδάκια να τα πατήσω λίγο για να τα σετάρω, να σετάρω την περιοχή έτσι και λίγο στη μύτη. Και λίγο στα φρύδια, θα περάσω με την πούδρα και λίγο από τα φρύδια μου. Αυτό είναι ωραίο κολπάκι όταν περνάς με πούδρα τα φρύδια σου για να φαίνονται πιο πλούσια, πιο γεμάτα. Όταν θα βάλεις δηλαδή και μολύβι και όλα αυτά. Λοιπόν, θα το αφήσω λίγο έτσι να ψηθεί. Θα πάμε στα φρύδια. Το μολύβι φρυδιού που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό από MAC. Λέγεται Spiked. Είναι αυτό εδώ. Τι θα κάνουμε για τα φρύδια? Θα τα χτενίσουμε με το σπούλι που έχει από εδώ πίσω και θα τα γεμίσουμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε, να κάνουμε και review αυτού του προϊόντος.
Από φρύδι, όπως βλέπετε, άλλο τίποτα, έτσι. Πολύ φρύδι. Δεν μπορώ να το κουμαντάρω πολλές φορές. Άσε που ποτέ δεν είναι το ένα ίδιο με το άλλο. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Τα φρύδια μου δεν είναι ούτε ξαδέρφια. Τώρα χτενίζω προς τα κάτω για να γεμίσω και εδώ πέρα. Γενικά το πιέζω όσο πιο απαλά μπορώ το μολύβι, γιατί θέλω ένα φυσικό αποτέλεσμα, δεν θέλω να φαίνονται οι γραμμές που δημιουργώ. Τώρα λοιπόν που τα κάναμε όσο πιο κοντά γίνεται το ένα στο άλλο, μπορούμε... Αυτό που θέλω τώρα να κάνω είναι το εξής. Θα πάρω λίγο ξανά από το make-up, θα ρίξω ένα τσάκ εδώ και θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο που είναι και από Kiko αυτό. Πολύ καλό. Θα το πάρω το make-up. Θα πάω κάτω από τα φρύδια και θα τα περάσω με make και από πάνω. Να τονίσω λίγο πιο πολύ το σχήμα που τους δώσαμε και να διορθώσω και τυχόν λάθη. Τώρα, θα αφαιρέσουμε το baking, πάλι χρησιμοποιώντας το beauty blender. Με αυτόν εδώ τον τρόπο θα σβήσουμε το baking, έτσι. Πάμε στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την παλέτα. Λέγεται Let's Gold και είναι από Makeup Forever. Η Makeup Forever είναι μια εταιρεία για τους Αμερικανούς, όπως είναι για μας η Κρυολάν. Δηλαδή είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιούν στο Red Carpet, χρησιμοποιούν στα κανάλια, οι δημοσιογράφοι, με αυτά τα καλλιτικά τους βάφουν. Καλά, τα πάντα χρησιμοποιούν, αλλά... Θέλω να κάνετε το συνδυασμό στο μυαλό σας ότι είναι σαν την Κρυολάν μας η Makeup Forever για αυτούς. Η παλέτα λοιπόν μέσα έχει αυτά εδώ τα χρώματα, τα οποία νομίζω ότι είναι άκρος εορταστικά. Και πάμε να κάνουμε μία μίξη, δεν έχω σκεφτεί κάτι από πριν, θα δούμε τώρα τι θα βγει. Λοιπόν, το πρώτο βήμα θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο έτσι με πολλές τρίχες, ένα πλούσιο πινέλο και θα πάω σε αυτήν εδώ την απόχρωση. Την απόχρωση soy. Με αυτήν λοιπόν την απόχρωση θα ξεκινήσω. Τη χρησιμοποιώ δηλαδή σαν βάση. Θέλω απλά να με βοηθήσει να δίνει την ψευδαίσθηση ότι το μάτι είναι λίγο μεγαλύτερο. Λίγο πιο έτσι ανοιχτό. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλή σκέψη, αποφάσισα ότι θα πάω με αυτήν εδώ την απόχρωση που λέγεται Smelted, που είναι μια κόκκινη απόχρωση και είναι και αστραφταλίζουσα. Εγώ στο μυαλό μου την είχα σαν λίγο πιο κόκκινη απόχρωση. Αρκετά πορτοκαλί τη βλέπω. Αλλά θα το διορθώσουμε, κάτι θα κάνουμε για να τη σκουρίνουμε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε για να τη σκουρίνουμε λιγάκι είναι να πάρουμε μια πιο σκούρα. Θα πάρουμε τη Wealthy, αυτήν εδώ, και να πάμε λίγο στην άκρη. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινέλο, να πάω πιο στοχευμένα. Οπότε, την παίρνουμε και πάμε εδώ, να δημιουργήσουμε μία γωνία. Και την ίδια σκιά θα την τραβήξω και κάτω. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι για εμάς που δεν είμαστε επαγγελματίες. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου πώς θα είναι στο τελείωμα, αν δηλαδή θα είναι ίδιο. Γιατί μπορούμε πάντα να το διορθώσουμε με κονσίλερ. Οπότε εμάς μας ενδιαφέρει σε όλο το υπόλοιπο να έχει απλωθεί σωστά, γιατί εδώ πέρα μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε το τελείωμα. Να το πάμε πιο ψηλά, να το κάνουμε πιο ίσιο, να το σβήσουμε. Οπότε εγώ το κάνω και λίγο περισσότερο από ό,τι το θέλω. Το τραβάω και περισσότερο για να μπορώ μετά να το σβήσω. Θα χρησιμοποιήσω δύο γλιτερωτές αποχρώσεις. Η μία λέγεται Trophy και η άλλη λέγεται Glorious. Λοιπόν, μία πορτοκαλί και μία κίτρινη. Θα ξεκινήσω με την κίτρινη, την Trophy, και θα τη φέρω εδώ στην αρχή, στην κόνχη. Και θα συνεχίσω τώρα με την Glorious. Και επειδή όλο αυτό έχει γίνει πάρα πολύ πορτοκαλί και δεν σπάει με τίποτα, θα βάλω μία πιο σκούρα σκιά στην άκρη. Και θα την πάω όσο πιο κοντά στις διαφαρίδες γίνεται.
Ουσιαστικά σε αυτό το μακιγιάζ αυτό που έχω κάνει είναι ότι έχω πάρει ό,τι έχω σε γκλίτερ και το έχω πετάξει στα μάτια μου, έτσι το βλέπετε. Γιατί μπορώ. Όπως όταν ήμασταν μικρά που πηγαίναμε στις ταβέρνες με τους γονείς μας και βάζαμε σε ποτηράκια λάδι με ξύδι και αλάτι και πιπέρι και τα ανακατεύουμε όλα μαζί, αυτό έχω κάνει εγώ σε αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το eyeliner. Θα χρησιμοποιήσω το eyeliner της Smashbox. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω από την άκρη συνήθως. Εδώ έχω κάνει ένα λεφάκι, θα το διορθώσω με το γνωστό τρόπο με το make-up. Πάμε στη μάσκαρα. Η μάσκαρα που θα χρησιμοποιήσω είναι η Hypnose Drama της Lancôme. Δεν γίνεται να μην βάλω με ρούζ. Θα βάλω της MAC τη ρούζ, την απόχρωση Peaches, που είναι έτσι μια πολύ φυσική απόχρωση, με το unicorn πινέλο μου, φαίνεται. Και λίγο στη μετούλα. Α, τέλεια. Βάλαμε και λίγο χρώμα, έτσι να φαινόμαστε ζωντανές. Και φυσικά, last but not least, highlighter. Το cookie. Θα χρησιμοποιήσω το cookie πάλι από την παλέτα της Benefit. Και τώρα θα γίνει χαμός. Τελευταίο βήμα, το κραγιόν. Πάμε να κάνουμε το περίγραμμα. Το περίγραμμα θα το κάνουμε αυτό το μολύβι της 17. Είναι η απόχρωση Bear, το νούμερο 1. Το οποίο τελειώνει όλο το παίρνω. Είναι το αγαπημένο μου μολύβι, πολύ natural. Ό,τι χείλη και να θες να κάνεις, κόκκινα, νουντ, ό,τι και να θες, είναι πάρα πολύ καλό για περίγραμμα. Τώρα που τελειώσαμε το περίγραμμα, πάμε να βάλουμε και το κραγιόν. Αυτό το κραγιόν νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για την περίσταση. Είναι της MAC. Είναι η απόχρωση Dangerous. Είδα και το ντοκιμαντέρ της Ariana Grande στο Netflix, το Excuse Me, I Love You. Και τώρα θυμήθηκα το τραγούδι που λέει Something about you makes me feel like a dangerous woman. Έχω να σας κάνω δύο προτάσεις. Αυτό το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως αγκαλιάζει το σώμα και ταυτόχρονα που έχει αυτή τη τσαχπινιά στο μανίκι. Σίγουρα όμως θα το υποβάθμιζα λίγο με ένα παπούτσι λίγο πιο καθημερινό, με ένα μποτάκι. Φυσικά τα αξεσουάρ, εγώ τώρα έχω αυτό το γουράκι και με αυτό εδώ πέρα πιστεύω ότι θα πήγαιναν πάρα πολύ αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Ένα σετάκι λοιπόν φόρμας με τα αθλητικά σας παπούτσια που πιστεύω ότι το μακιγιάζ ταιριάζει απόλυτα, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό που συμβαίνει με το κόκκινο κραγιόν και που όλο το σύνολο είναι nude, νομίζω nude και κόκκινο κραγιόν πάνε πολύ. Εγώ επέλεξα έτσι πιο wow και πιο έτσι μεγάλα σκουλαρίκια γιατί είναι και λίγο ζιβάγκο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ 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 που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας έδωσα ιδέες, να σας ενέπνευσα, ακόμη και αν δεν θα δείτε όλους σας τους συγγενείς, θα είστε πολύ λίγα άτομα, ενδεχομένως να είστε μόνο οικογενειακός, δεν θα το ζήσουμε όπως το ζούσαμε τις προηγούμενες χρονιές, αλλά όλα είναι θέμα ψυχολογίας, παιδιά, και αν έχουμε καλή διάθεση και καλή ψυχολογία, που εμείς οι γυναίκες ξέρουμε ότι το make-up και το ντύσιμο βοηθάει σε αυτά, τότε θα περάσουν πολύ πιο ωραία αυτές οι γιορτινές μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και φιλάκια πολλά. Γεια, παιδιά!